Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνει την πρωτόπιστη αριστερά μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας μεσημέρι. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Η γνωστή συνταγή στη συμμορία της Κακομοίρας. Το σκουπίδι της κολυψίας απέναντί μου. Θανάσης Καζαμπάκας. Το καμάρι των σερών στο production, ο Εμίλιος Γαβριλίδης, όχι σαν το καμάρι της διαιτησίας, αυτό τον Ανανία τον απίθανο. Ρε εσύ Ανανία, πανετολικός Παζιάννα έπαιγε. Είναι δυνατόν να τα κάνεις μουσκεμα? Έπαιζε, ναι. Είναι δυνατόν να τα κάνει μουσκεμα? Να τα κάνει μουσκεμα. Είναι δυνατόν, ρε παλικάρι μου? Αγκύλωση πάθανε η επόπτωση. Εσύ χαμπάρι δεν πήρες. Η Έλια Πατσίδη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Ρόκι Μπαλμπόα στο αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Επίσημα, ο όμιλος επιχειρήσεων του Ιβάν Σαββίδη ξεκίνησε την αγορά των μετοχών της Σουρωτής. Από σήμερα, 3η 1η Νοεμβρίου, όσοι μέτοχοι ενδιαφέρονται να μεταβάσουν οι μετοχές τους, μπορούν να πηγαίνουν είτε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς, είτε στον ειδικό χώρο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Αθανασίου Διάκου και Κανάρη, στη Σουρωτή, ακριβώς απέναντι από το επαιτειακό μαγαζί της εταιρείας Σουρωτή. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει έως την 3η 8 Νοεμβρίου, μόνο τις εργάσιμες μέρες, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Οι μέτοχοι είναι σημαντικό να γνωρίζετε. Με την υπογραφή μεταβίβασης των μετοχών θα πληρώνεστε όλο το ποσό με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό σας. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα τηλεφωνικής ενημέρωσης. Για το σημείο μεταβίβασης μετοχών του Μακεδονία Παλάς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν τα τηλέφωνα 6957-217-011, 6957-217-012. Για το αντίστοιχο της ουρωτής καλούν στο 6945-532-532. Μαθαίνουμε πως έγινε πρόσκληση από το Σύλλογο Μικρομετόχων Σουρωτής προς τον Ιβάν Σαββίδη. Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στις 2/11/2016 και ώρα 6 στο Κέντρο Πολιτισμού Σουρωτής. Καλούνται λοιπόν εκεί να παρευρεθούν όλοι οι μέτοχοι. Αύριο 2 του Νοέμβρη και ώρα 6. Όλες οι πληροφορίες υπάρχουν στη γραμματεία του Μετρόπολης στο 2310 και τα 390. Μήπως είδες το παιχνίδι του Πανατολικού με τον Παζιάννα? Όχι. Μάλιστα. Αν έβλεπες το παιχνίδι, ναι. Ούτε φάση είδες? Όχι. Ούτε φάση. Έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Άσε, μη μου λες, δεν με νοιάζει. Τρίτος μου ο Παζιάννα. Τι με νοιάζει εμένα? Νοιάζει εμένα. Γιατί σε νοιάζει? Γιατί παρακολουθώ το ελληνικό πρωτάθλημα. Σώπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ τώρα για κάποια μάζει πράγματα. Ναι, με συγκινεί η έκπληξη. Πες την 11 τον Ιωαννίνο. Παίζουν τους δύο καλύτερους ξένους παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Εσύ πει, εγώ δεν ξέρω τι. Αυτά τα χαζά τώρα. Παίζουν την 11. Ποιος έπαιζε τερματοφύλακα στα Γιάννενα, αφού δεις το μάτς? Ψάξε να δεις. Εγώ πάκω να δω. Ψάξε να δεις. Είδες εσύ το μάτς? Ψάξε να δεις, ρε φίλε. Σέντερ φορ ποιος έπαιξε? Πού να ξέρω, ρε φίλε. Εγώ γαϊβάνι. Πώς είδες το μάτς? Εγώ θέλω οι φίλοι οι οποίοι μας ακούνε να μου πούνε ποιοι κατά τη γνώμη τους, με ένα μήνυμα, είτε στο Facebook είτε στο 955 κενό, το μήνυμα στο 54340, γιατί έχω καταλήξει ποιοι είναι. Για την ώρα τουλάχιστον. Άμα το πω τότε για ποιο λόγο να στείλουν μήνυμα? Για ποιο στείλουν μήνυμα, για ποιο πράγμα? Για το ποιους θεωρούν τους δύο καλύτερους ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Και ο Ευρώ να μην φτύσετε. Και ο Ευρώ. Ο Ευρώ.
Ο ευρώ να αμυφθεί. Θα αμυφθεί. Θα τον ανταμείψουμε εμείς. Πού είναι το λάθος δηλαδή. Ναι, όχι. Ο ευρώ να αμυφθήσετε φυσικά. Για βάλτε πάλι. Και ο ευρώ να αμυφθήσετε. Και ο αμυβρό. Ο ευρώ να αμυφθήσετε. Ο ευρώ. Ο ευρώ να αμυφθεί. Θα αμυφθεί. Όχι, ο Λεβών. Ο Εβραίος. Ο ευρών, αυτό θα βρει. Ο Λεβρών. Ο Λεπρών. Ευρών. Ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ του Πανατολικού, γιατί το μάτι δεν το έδωσε. Το δεύτερο γκολ του Πανατολικού. Ναι. Δηλαδή είσαι η επιτομή της αθλειότητας. Ποιοι βάλαν τα γκολ, ρε φίλε. Πόσο έληξε το μάτι. 1-2. Ποιοι βάλαν τα γκολ. Πριν από λίγο τι ρώτησε, ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ του Πανατολικού. Ωραία, ποιοι βάλαν τα γκολ. Το 1-2. Απίστευτο, ρε φίλε. Ξέρεις, ρε φίλε, ποιοι βάλαν τα γκολ. Όχι, ρε. Αφού είδες το μάτς. Δεν το ξέρω. Πώς το είδες το μάτς, κοιμόμενος. Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Ο άνθρωπος είδε μάτς και λοιπόν, δεν ξέρει το σκόρερ. Στο πρώτο είδα, λέει το μάτς. Στο πρώτο ημίχρονο. Κάνει κριτική τώρα, άκου τώρα. Ο διαιτητής. Αυτό είναι. Έχει αφήσει τον επόπτη. Δεν μπορεί να μην έχουν ενδοεπικοινωνία και να μην το λέει, ρε φίλε, ότι στον κόσμο έχει σηκώσει πάνω από 5 φορές σημαία του λανθασμένα offside. Αφού νομίζεις ότι βλέπεις παιχνίδι του Ολυμπιακού που το κοράκι δεν και καλά κάνει ό,τι μπορεί, τρέμει, μην τυχόν και τον κάνουν εντά και πρέπει να υποστηρίξει Ολυμπιακό. Εσύ άμα έπαιζες διαιτητής τι θα έκανε. Ασύλληπτο, μπορεί να κάνει τα ίδια. Δεν θα γινόμουν ποτέ διαιτητής όμως. Διαιτητής. Δεν θα γινόμουν ποτέ διαιτητής. Ναι. Αφρά το πισινό, ξέρεις κάτι, κλωτσιές που θα έτρωγες. Η αφρά την πισινή για άλλα πράγματα κάνουν. Α, μάλιστα. Εσύ που ξέρεις από πισινούς. Τελικά τα κόλπια τα βάλαμε. Και από μπροστινούς. Δεν ξέρεις. Ο επόπτης λοιπόν έπαθε αγκύλωση εκνευρίζοντας τον κόσμο. Πώς λέει τον επόπτη. Εκνευρίζοντας τον κόσμο. Δεν έχει ιδέα όπως τι θα κάνει η κόμπη. Εκνευρίζοντας όσους βλέπουν ποδόσφαιρο, δείχνοντας την ικανότητά του. Και φυσικά σε αυτό βοήθησε ένας διαιτητής για τον οποίο το έχω πει πολλές φορές ότι δεν κάνει για το πρωτάθλημα. Είναι από τον ομόσφαιρον ο κύριος Ανανίας Φωτιάδης. Στεναχώριο. Τον προσέξαμε. Κέρδισε την προσοχή μας. Με τον τρόπο που σφύριζε στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Α, γι' αυτό. Χτες ήταν η αποθέωση πραγματικά της κακής διαιτησίας. Με συνεργούς φυσικά. Καλά, εντάξει, τον Ολυμπιακό σαν Ηρακλής μην το βρίζεις και πολύ. Γιατί ο τουενούριος ο προπονητής κουμπάρος του Βρέτσου είναι. Να έχεις υπόψη σου. Οπότε... Εγώ δεν έχω προπονητή. Τι δεν έχει. Εγώ δεν έχω προπονητή. Ο καινούριος προπονητής της ομάδας που αγαπάς. Ναι. Είναι κουμπάρος του Βρέντζου. Και τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω εγώ, ψάξε να βρεις. Αυτό τι σημαίνει. Ξέρω εγώ, εσύ τα ξέρεις αυτά. Ψάξε να βρεις. Οπότε. Με συγχωρείς, διοικώ κάποια ομάδα. Τι να διοικήσεις, ούτε περίπτωνα δεν μπορεί να διοικήσεις. Ομάδα να διοικήσεις. Να διοικήσεις ομάδα. Εσύ τι μπορεί να κάνεις δηλαδή. Τίποτα, ρε, εγώ δεν είμαι ποτά πόσιμα. Γιατί κάνεις κριτική. Κάνω κριτική γιατί λες. Να... Με ενδιέφερε ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Να μπω στα διοικητικά μια ζώνη, να εμπλακώ. Εσύ το βράδυ που κοιμάσαι. Πριν κοιμηθείς, τι σκέφτεσαι. Πού ξέρω εγώ. Εσύ μπορεί να νομίζει ότι είσαι ο Ναπολέοντας Βοναπάρτης. Να νομίζει ότι είσαι ο Αρταξέρξης. Ο Ναβουχοδονόσορας. Ξέρω εγώ, ο Κιμ Φίλμπι. Εσύ δηλαδή βλέπεις. Ό,τι. Και τι βλέπω εγώ πριν κοιμηθώ. Τι μπορεί να δεις. Μπορεί να ενηρεύεσαι ότι είσαι. Δηλαδή είσαι τόσο, τόσο μετριοπαθής. Ναι. Και μετριόφρον. Είμαι. Που πιστεύεις ότι έχεις την ικανότητα να φανταστείς. Ναι. Τι φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Πριν κοιμηθώ. Ναι, ναι. Τι μπορείς. Χαβιάρια. Πουρά Αβάνας, καλύτερα εστιατόρια, Πόρσε Καρέρες. Το να κάνει κάποιος όνειρα. Να κάνεις όνειρα, άφησε. Το να κάνει κάποιος όνειρα και να ευελπιστεί σε κάτι καλύτερο. Το πρώτο ξυπνάς, λες αμά τα κοινόχρηστα, δεν πλήρωσα. Δεν έχω τέτοιες εκκρεμότητες. Όλοι οι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Δεν έχει. Δεν έχω τέτοιες εκκρεμότητες, αλλά όπως όλοι οι άνθρωποι, όπως έχει το Τζόκερ τώρα, Jackpot. Ναι. Α, ψέματα. Τι καλά που κοιμήθηκες και σκεφτόσουν πού θα φας τα λεφτά από τον Τζόκερ που θα κέρδιζες. Έκανες δηλαδή. Πώς θα σκεφτώ που θα τα φάω τώρα. Τα ξέρω. Αυτό το όνειρο το κάνεις αν τα κερδίσεις. Ναι, αν δεν τα κερδίσεις. Εσύ λες, αν κερδίσω το βράδυ που θα πας να κοιμηθείς, δεν θα σε πιάνει ο ύπνος. Αν κερδίσω τον Τζόκερ, τι θα κάνω. Ξέρω εγώ, θα πάω στο Φαλακρό και το πετάξω 4 κιλά ψάρια στα μούτρα. Θα πάρω μια μαξάρα. Έχεις αποθυμένα σου τα κάνεις. Αυτά σκέφτεσαι. Ένα πράγμα θα έκανα αν είχα την οικονομική δυνατότητα να μην χρειάζεται να εργαστώ. Α, τεμπέλγανας δηλαδή. Μάλιστα. Ρε φίλε, συγγνώμη. Ένας ο οποίος έχει την οικονομική ευρωστία. Ναι. Τι. Και δεν είναι ματαιό. Πες ότι σου τυχαίνουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και δεν θα εργαστείς. Όχι. Τεμπέλγανας είσαι. Έξι. Ωα, μεγάλος. Θα κάνω ραδιόφωνο, όπως κάνω πάντα. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα κάνω 2 μήνες το χρόνο. Θα κάνεις 2 ώρες ραδιόφωνο τη μέρα. 2 μήνες το χρόνο. Τι θα κάνεις. Διακοπές. Είσαι μεγάλος τεμπέλης. 1 μήνα θα πηγαίνω σε μία πόλη. Ναι. Θα παίρνω και ένα φιλικό ζευγάρι μαζί με όλα τα έξοδα του λωμένα. Θα τους πληρώσει τα έξοδα. Εννοείται. Μάλιστα. Και 1 μήνα σε μια άλλη πόλη.
Μαζί με το ζευγάρι. Το άλλο. Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Θα βγαίνουμε και σαν ζευγάρια και σαν άντρες και σαν γυναίκες. Να δούμε. Ναι. Και πώς είναι η ζωή εκεί. Ναι. Τι πίνουν, ρε παιδί μου, στα Ιαπωνέζικα μπαράκι. Τι πίνουν στο Ιαπωνέζικο μπαράκι. Ναι. Το ξέρω ότι το Ιαπωνέζικο ουίσκι είναι το καλύτερο. Εγώ δεν ξέρω το ελληνικό ουίσκι. Το ξέρω ότι το Ιαπωνέζικο ουίσκι. Δεν έχω πει. Λένε ότι είναι το καλύτερο. Δεν ξέρω. Όταν πάει στο Τζόκερ να με πάρει μαζί σου, να δοκιμάσει το Ιαπωνέζικο ουίσκι. Δηλαδή θα σε χαλούσε να πα σε ποια πόλη τώρα, έτσι, να σου πω. Δηλαδή, ναι. Τι, για πε μου να μάθω. Σκέψου μια περίεργη πόλη, ρε παιδί μου, στην Ιφίλιο που λε πώ είναι άραγε εκεί. Στην Ιερουσαλήμ. Εκεί, ρε φίλε, σκάνε. Ναι. Δεν θέλω σε μέρη τα οποία μπορεί να. Ωραία, πού θες να πας, ας πούμε, σε ποια μέρη. Πες ότι σου βγαίνει τον Τζόκερ. Πας στο Buenos Aires, πας στο Σάο Πάολο, πας στο Μοντεβιδέο, πας στην Αυστραλία. Και τι έγινε. Ρε φίλε, πας, δεν πας καταρχήν για μια εβδομάδα. Ναι, πας κάνεις. Ένα μήνα. Τι να κάνεις. Ώστε να δεις. Και πας με 5 εκατομμύρια. Και να πάρεις μια. Ναι. Όχι, δεν πας με 5, κάτι λάθος. Ναι. Πας με τα απαραίτητα. Ούτε στο ξενοδοχείο το 7 θα πας. Ναι. Ούτε. Νορμάλ, αξιοπρεπέστατα. Δεν μου λες. Και θα δοκιμάσεις. Τι θα δοκιμάσεις. Το δικό μου το όνειρο. Ποιο, τι θα δοκιμάσεις. Θα δοκιμάσεις τον τρόπο ζωής τους. Ναι. Τι τρώνε, τι έχουν οι διατροφικές τους συνήθειες. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ τους. Σπεσιαλιτέ τους. Εντάξει. Μάλιστα. Πώς διασκεδάζει ο κόσμος, πώς παίζει το ποδόσφαιρο εκεί. Καμιά πιτσιρίκα, με τι περνάει. Θα έκανε. Ρε φίλε, με τη γυναίκα μου θα πάω. Αν είχα σκοπό να πάω για πιτσιρίκα, θα πήγαινα μόνο. Ξέρω τι ακούει η γυναίκα σου και τα λες αυτά. Δεν ακούει η γυναίκα μου. Τώρα, εντάξει, ναι. Λοιπόν, ναι. Αν είχα σκοπό να πάω με πιτσιρίκα, ναι. Θα έστενα τη γυναίκα μου στο σπίτι της, ναι. Θα την έδινα ένα πασαπόρτι διαζύγιο, ναι. Και θα πήγαινα. Επειδή και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είσαι καλός άνθρωπος, δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν είπα ότι είμαι καλός άνθρωπος. Όχι, είσαι καλός χριστιανός. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Οι άνθρωποι όπως γνωρίζονται και παντρεύονται και κάνουν οικογένειες. Εγώ να πω ότι θα κάνεις. Εξίσου. Τα 5 εκατομμύρια. Σε 5 χρόνια δεν θα έχεις φράγκο. Στο λέω εγώ. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο. Δεν θα έχεις σε 5 εσύ φράγκο. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο. Θα στα έχουν φάει τα καζίνο. Στο πω εγώ. Στα καζίνο. Ποιο, θα πας στο πιο. Καταρχήν θα πας στο Μόντε Κάρλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ποιος είπε ότι δεν πήγα. Στο Μόντε Κάρλο το Μπογκατζαζίδικο στην Όλγα πήγες. Ποιος είπε ότι δεν πήγα. Πήγε στο Μοντε Κάρλο. Ρε φίλε, ναι. Εσύ μιλάς τώρα. Ξέρεις που έχω πάει. Εσύ. Ναι. Βέβαια. Πού έχεις. Ξέρεις που έχω πάει. Πού έχεις πάει. Παίρνεις τον άλλο το ψηλό που έχει τη βλάστη, το Μπογκατζαζίδικο. Πάντε περπατάτε να πούμε. Αυτός πάντε. Πας στον Κατσαμπί. Πας στον Κατσαμπί. Κούτρα να πούμε. Στην Καλλικράτεια που είναι εκεί στο δεύτερο. Κατσαμπί στην Καλλικράτεια. Πού έχει, ρε παιδί μου, ο Κατσαμπί. Όπου έχει. Όπου φιλό έχει. Είναι δυνατόν. Πας στην Κούτρα και τρως. Κούτρα εστιατόριο. Τι. Μπορούν και οι συνάδελφοι να σου πούνε. Άφια παιδά. Αν εδώ πέρα εγώ είμαι στην Κούτρα, του έχω στην εγώ Κούτρα. Εγώ σου λέω 5 εκατομμύρια ευρώ σε 5 χρόνια. Ναι. Θα στα έχουν φάει τα καζίνα, ο Γευγέλης εδώ. Πρέπει να είναι πολύ φελός κάποιος. Ποιος. Τελείως ανόητος. Ναι. Για να εγώ, έχει εγώ. Την οικονομική ευρωστία. Ναι. Και το ποσό που λες είναι τεράστιο. 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 Ναι. 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και να τα φάει στα καζίνο. Θα τα γάτιμάει. Τόσο μυαλό έχει. Γιατί είσαι μυαλό. Κρίμα το μυαλό του. Είσαι μυαλό νομίζεις. Πες ρε φίλο, δεν έχω. Okay. Θα στην πέσουν 3-4 που θα κάνουν το φίλο σου. Γρηγόρη μου αυτό και τα λοιπά. Ποιος το παιδί μου την έχουν πέσει εδώ και χρόνια. Γιατί με ποιο κέρδο. Ότι δεν έχω χάσει χρήματα εδώ και χρόνια. Εσύ να χάσει χρήματα. Ναι, γιατί από φίλο. Εσύ δεν την έχει πατήσει. Τι σε νοιάζει εδώ για σένα μιλάμε. Εσύ δεν την έχει πατήσει. Από φίλου όχι. Από φίλου όχι. Όχι. Εσύ. Όχι, εγώ όχι. Εσύ την σε λεφτά επάνω, όχι. Σε λεφτά επάνω. Σε λεφτά. Συγγενείς μου την μη έχουν με πάθει. Συγγενείς μου, ναι. Μη με προκαλείς. Εγώ όχι. Τι είσαι προκαλείς. Μη με προκαλείς. Τι είσαι προκαλείς. Εγώ δεν είμαι ρόμπα σαν και εσένα. Εσύ είσαι ξεκούμποτη. Μη με προκαλείς. Έλα, σταμάτα. Άλλος φοράει γόβες και κάνει το ρόκι μπαλμπόα με γόβες. Ποιος κάνει? Το ρόκι μπαλμπόα με γόβες. Καλά κάνει. Εντάξει. Εγώ είμαι καλλιτέχνη, το είπα. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν το αμφισβήτησα εσύ, ποτέ. Εσύ είστε δημοσιογράφος, εγώ αφήστε με. Τα χαρίσματά σου. Υπάρχει μια τρομερή διαφορά μας. Εγώ στα χαρίσματά σου λέω ότι είναι άξιος, τα καταφέρνει. Δεν τα αμφισβήτησα ποτέ, ούτε μπήκα στη διαδικασία. Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Εγώ είμαι καλλιτέχνη. Όχι, ως τι εργάζεσαι, ως δημοσιογράφος. Ναι, εντάξει, λες. Έτσι ορίζεται. Εντάξει, ρε, φίλε. Κακό είναι. Θα μαλώσουμε τώρα. Ντροπή είναι. Όχι, ρε παιδί. Ή δεν κάνει σωστά τη δουλειά σου. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Η ομαδάρα σου πήρε προπονητή, λοιπόν. Κουμπάρο του Βρέτζου, στο δρόμο είναι. Σου λέει κάτι αυτό. Φίλε, παίζει ο Άρης 3. Βρέα, ποιος Άρης. Έχουμε απευθείας μετάδοση στον Απόλλωνα. Εδώ πέφτει ο Ηρακλής τώρα. Ο Άρης με τον Άρη θα ασχοληθώ. Θα ασχοληθούμε 3 ώρα με τον Άρη. Θέλω να ασχοληθούμε με τον Ηρακλή. Ναι. Καταρχήν έχει ματσάρα. Η ερώτησή μου είναι σαφέστατη. Μισό λεπτό να στείλω ένα μήνυμα. Ρεσί Πραντέλη, δεν φταίς βέβαια εσύ. Για αυτή την καταραμένη τη Βαλένθια, ειλικρινά, γιατί χθες πόνεσε πάρα πολύ. Τι να σου πω, ρε, που έχετε το καλύτερο, ένα από τα 5 καλύτερα ρόστερ στην Ισπανία. Δεν τρέπεστε, ρε μάλια της κοινωνίας. Η Λακορούνια πετυχαίνει ένα γκολ ανά 2 παιχνίδια. Και καταφέρατε να φάτε γκολ και από τη Λακορούνια και να μην βάλετε 2.
Λοιπόν, κόκκινη, άστο. Σε ενοχλεί σαν Ηρακλειδέα ότι ο κουμπάρος του Βρέτζου έρχεται προπονητής στον Ηρακλή? Με ενοχλεί σαν. Σε ενοχλεί, ναι ή όχι? Θα σου πω ότι με ενοχλεί. Παρακαλώ. Μάλλον θα εκφράσω απορίες. Να εκφράσεις. Λοιπόν, συγκεκριμένες και με σαφήνεια. Όσο για τον Ολλανδό που λέει, και είχα κάνει όλοι 5 μήνες περιμένω να το διώξει. Αυτοί δεν μπορούν να διώξουν ούτε τον Μπέκα. Μπορώ να κάνω. Ναι, ναι, ναι. Λίγες ερωτήσεις. Άκου να μην θέλει να διώξει ούτε τον Μπέκα να μην μπορεί. Μπορώ να κάνω λίγες ερωτήσεις. 5, 10, 20. Ευχαριστώ. Ό,τι θες. Μπορεί να μας πει κάποιος αν ο Παντελίδης μπορεί να σώσει αγωνιστικά τον Ηρακλή και ο κάθε Παντελίδης? Μάλιστα. Μπορεί να μας πει κάποιος γιατί ο Χουάντερσον δεν έπαιξε το παιχνίδι της Κυριακής? Θα πάει, λέει, στον Παναθηναϊκό, εσύ το είπες. Μπορεί να μας πει κάποιος για ποιο λόγο έγινε το ταξίδι η αστραπή του Σπύρου Παθανασάκη και αν πήγε στο Μακεδονία Παλάς? Πήγε να έστεισε και ένα φράγκο. Μπορεί να μας πει κάποιος αν πήγε και εφόσον πήγε, αν συναντήθηκε με τον Ιβάν Σαββίδη και για ποιο λόγο? Ναι. Μπορεί να μας πει κάποιος υπεύθυνα ποιο είναι το πραγματικό χρέος της ομάδος και το άνοιγμα, ή θα πρέπει σαν εκπομπή, ναι, κύριε Καγιούλη, να πληρώσουμε 500 χιλιάρικα ρήτρα, όπως λέτε, στους ενδιαφερόμενους, για να ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό άνοιγμα της ομάδος? Λοιπόν, ξέρεις γιατί πήγε ο Παπαθανασάκης? Είναι λάθος η ερώτηση. Πολύ ωραίες. Να απαντήσω εγώ σε μία. Ναι. Γιατί γελάς? Γιατί αν θέλω να πω κάτι και γελάω με το που το σκέφτομαι. Ξέρεις γιατί πήγε. Πέστε και γελάμε μαζί. Ξέρεις γιατί πήγε ο Παπαθανασάκης στο Σαββίδι τον Ιβάν? Προσπαθεί. Να τον πάρει φύλακα στη Σουρωτή. Πιθανόν. Να τον πάρει φύλακα στη Σουρωτή. Έχει μούρι φύλακα. Πώς να σου το πω δηλαδή. Αποθηκάριος κάνει. Να του δώσει κανένα φράγκο, ξέρω εγώ. Αντί να του δώσει 800 ευρώ, να του δώσει 1200 αυτό. Τέλος πάντων να πει παράγοντας κτλ. Γιατί να πήγε? Γιατί να πήγε, ρε κόκκινε? Του είπε, δώσ' μου κανένα παίχτη, δώσ' μου κανένα φράγκο. Τι να, γιατί να πήγε δηλαδή, να σώσω τον Ηρακλή? Και να σου πω και κάτι. Ο Σαββίδης τον Άρη δεν γουστάρει. Με τον Ηρακλή δεν έχει πρόβλημα. Στο λέω να το ξέρεις. Τώρα, δύο ωραίοι οπαδοί του Ηρακλή που βγαίναν στα ραδιόφωνα και γαβγίζανε, ούτε τους ακούει. Κατάλαβες τι να σε πω? Σ' ακούω τώρα, λέγει. Ραπτόπουλε, αυτό το γελίο σκηνικό που έσαι στην Κυριακή στην τηλεοπτική σου εκπομπή είναι το λιγότερο ξεφτύλα. Γούστα να σε παρακολουθώ, αλλά μετά τι 8:36. Σαντόρι 17 ετών, Νίκα και Γιαμαζάκη 20 ετών, τρία κορυφαία μάλτ ουίσκι στην κατηγορία τους. 113, δεν τα ξέρω, σε ευχαριστώ, θα ρωτήσω. Κόκκινα, να πας όντως ταξίδι στον Buenos Aires, θα σε περάσουν για το ζωσία του Μπουλούκου, Χάμε Παλίγιο, από την Καρουζέλ που βλέπαν παιδάκια στην ΕΡΤ 2, 3 με 4. Πάμε ρε σε διάλειμμα, ρε μάλια. Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, ο Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσο Αριγωνία. Παίρνει τηλέφωνο στο 85-27-27, έρχεται άμεσα, γρήγορα και οικονομικά στο χώρο σας για να δώσει λύσεις στο πρόβλημά σας. Αν μείνετε κλειδωμένοι απ' έξω, αν έχετε πρόβλημα με κλειδαριά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και για εσάς οι οποίοι έχετε πρόβλημα με κλειδιά αυτοκινήτου τύπου Immobilizer, πάτε εκεί, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσο Αριγωνία, όπου έχετε την ευκαιρία να δώσετε λύση στο πρόβλημά σας άμεσα, γρήγορα και κυρίως οικονομικά. Στις ερωτήσεις που έκανα λίγο πριν με τον Κωστή, προσωπικά δεν περιμένω να πάρω απαντήσεις. Και αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα, μιας και τον τρώει πάρα πολύ να μάθει περί Ηρακλή. Γιατί δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι ανέβηκε ο κύριος Παπαθανασάκης εδώ. Δεν επιβεβαιώνεται όμως από πουθενά το αν πήγε, για επίσημα χείλη μιλάμε, αν πήγε στο Μακεδονία Παλάς, με ποιον μίλησε, γιατί μίλησε κτλ. Εντός των ημερών θα φανούν πολλά. Ο κόσμος είναι μικρός και η αλήθεια αργά ή γρήγορα φαίνεται. Δεν λέω ότι θα λάμψει, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει και στους άλλους χώρους και πώς κινούνται. Το σπουδαίο για σήμερα είναι ότι έχουμε να δούμε επιτέλους ποδόσφαιρο. Ομολογώ ότι με ευχαρίστησε πάρα πολύ ο αγώνας που είδα του Πανατολικού με τον Μπας Γιάννα, και το λέω για όσους δεν τον είδανε, χάσανε. Κι όμως αυτό το παιχνίδι το οποίο περιμέναμε να λήξει ισόπαλο, με δύο προπονητές οι οποίοι θα κοιτάνε τις άμυνες και λιγότερο οτιδήποτε άλλο, κι όμως αυτός ο αγώνας είχε και θέαμα, είχε και φάσεις για γκολ, είχε και γκολ, είχε και ενδιαφέρον συζητήσεις για πάρα πολλά πράγματα. Τα πιο σπουδαία απ' όλα είναι τα σημερινά, όπου πραγματικά υπάρχει ποδοσφαιρική πανδεσία με αγώνες σπουδαίους ανάμεσα σε ομάδες οι οποίες πραγματικά ανήκουν στις κορυφαίες του πλανήτη, τόσο για την οικονομική τους ευρωστία
όσο και για το ποδόσφαιρο το οποίο παράγουν, τον τρόπο με τον οποίο παίζουν και φυσικά και για τους απανταχούς τζογαδόρους οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ. Το έχω πει ούκο λίγες φορές ότι ειδικά στον κορυφαίο θεσμό και σε αυτούς τους θεσμούς περισσότερο να απολαμβάνετε θέαμα και λιγότερο να ασχολείστε με τον τζόγο, γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι παίζουν ποδόσφαιρο το οποίο σε κάνουν να θυμηθείς πως είναι πραγματικά. Το Σαββατοκύριακο ασχολούμαστε με τα δικά μας. Το ελληνικό, το όποιο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο βλέπετε ότι σε 8 παιχνίδια είχε 10 γκολ. Τραγικό. Βλέπεις τώρα Champions League, θα δεις σήμερα, εγώ τουλάχιστον θα δω περισσότερο Manchester City, την Barcelona, δεν ξέρω ποιο παιχνίδι θα επικεντρωθεί ο Κώστας να δει. Και θα ήθελα να πει ποιο παιχνίδι θα δεις περισσότερο. Αλλά βλέπεις μπάλα. Γιατί δεν το δεις κόκκινο, επειδή θα το παίξεις. Πού κολλάει αυτό με αυτά που λέω? Θα το βλέπεις αν δεν το παίζεις. Ναι, φυσικά. Ναι. Μα είναι τόσο καλές αυτές. Αγαπάς το θέαμα, σου. Ναι, το αγαπάς. Δηλαδή, με συγχωρείς, το ωραίο ποιος δεν το αγαπάει? Δηλαδή, δεν πεινάς, αλλά βλέπεις ότι έχει γίνει ένα πολύ ωραίο φαγητό. Ναι. Το οποίο μυρίζει ωραία. Ναι. Φαίνεται ωραίο. Ναι, ναι. Και σου λέει η μητέρα σου, η γυναίκα σου, ένας φίλος σου. Δοκίμασε, ρε Κώστα. Έτσι δεν μπαίνει στον πειρασμό να δοκιμάσει. Χορτάτο, άμα είμαι. Και χορτάτο, σκασμένο να σου. Δεν μπορεί. Εγώ λέω ότι θα δοκιμάσει. Είσαι κυλιόδουλο. Αν δει. Λοιπόν, βλέπει κάτι, βλέπει έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Ναι. Καλά, εσύ και με αυτό είσαι κολλημένο. Είχε αγώνα, άμα δει πιτσιρικάδε να παίζουν καλά, θα κάτσε να το δει. Και θα πει με τι τρόπο παίζουν, ποιο μπορεί να κάνει τι. Μύρε, τι γιατί έχει τρελά. Μπήρε, μα έχει τρελάνει, ρε. Σέρνεται η εκπομπή σήμερα, ρε. Τι θα γίνει με την πάρτι. Την επόμενη φορά που θα το πω. Τι θα γίνει, ρε, με τη σουρωτή. Την επόμενη φορά που θα έβγαλε αυτό με τη σουρωτή. Θα σε φέρω μια σουρωτή στο κεφάλι. Και εγώ δεν θα έρθω σαν το φίλο σου. Τι θα γίνει με τη σουρωτή. Να σε έχω στα γκουτσου γκουτσου. Τι γκουτσου γκουτσου, ρε, κόκκινη με τη σουρωτή μα. Τα μπουτσου γκουτσου θα σε έχω. Λοιπόν. Τελείωνε. Τελείωνε. Μα έπρεξε. Μπυρ, μπυρ. Ε, φίλε. Να σου πω κάτι. Και που θα δεις τη Manchester City θα καταλάβεις τι θα δεις. Να σου κόβει λίγο. Εσύ ξέρεις πρέπει να βλέπεις. Να σου κόβει. Να βλέπεις τις φάσεις και τα γκολ. Ο άνθρωπος, ναι. Ο άνθρωπος βλέπει μπροστά. Χωρίς εγώ να ξέρω ποιοι έχουν τη σουρωτή. Τόσο καιρό τι σε εκνευρίζει πιο πολύ σε μένα? Ότι πίνω κάθε μέρα μια σουρωτή. Σου λέει τώρα ο άλλος που είναι επιχειρηματής. Σου λέει άμα αυτός πίνει κάθε μέρα πουλάει το προϊόν. Πάει και τα αγόρασε. Ποιος? Ο Ιβάν. Ναι. Η σουρωτή για μένα μου κάνει βαριά στο σωμάτι. Εσένα. Δεν μπορώ να την πει. Εμένα μια χαρά μου κάνει. Εντάξει, είναι και βαριά. Είναι υγιέστατο. Είναι βαριά. Ναι. Για σένα. Για μένα. Δεν είμαστε όλοι οι οργανισμοί. Ενώ το νερό τη σουρωτή είναι πολύ ωραίο. Το νερό. Το είδωρ που λέει. Αυτό. Ναι, ρε φίλε. Είναι φανταστικό. Ένα σουρωτή... καφέ σε σένα σου φαίνεται ο ιδανικό. Κάποιον άλλο δεν του αρέσει. Ναι, το σκούστα είναι αυτό. Ναι. Το νερό, το είδωρ. Για μένα είναι φανταστικό. Η σουρωτή δεν μπορώ να την πει. Μου έρχεται βαριά. Δεν ταιριάζει σε σένα. Δεν ταιριάζει. Είμαι δυσνεκτικό. Είναι κάτι. Είναι δυνατόν να υπάρχει νορμάλ άνθρωπος και να μην θέλει να δει Manchester City την Μπαρσελόνα? Δεν χρειάζεται να τρελαίνεται με το ποδόσφαιρο. Είναι χαμηλός ο Άσος. Είναι outsider η City. Ναι. Και είναι λογικό να είναι outsider. Μπορεί να του το δώσουν το μάτς οι άλλοι. Δεν υπάρχουν δίνω και παίρνω. Ναι. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πώς σκεφτόμαστε, πώς λειτουργούμε και πώς μιλάμε. Μπορεί να του το δώσουν. Όλα παίζουν. Ναι. Όλα παίζουν. Εγώ δεν πετάω χαρταετό, ούτε ζω σε άλλο κόσμο. Εντάξει. Αλλά... Και θα περίμενα 4 τον Άσο. Ο Άσος είχε ανοίξει το 2,90. Ναι, και πάει πιο κάτω τώρα. Ήταν στο 2,60, δεν ξέρω πώς έχει πέφτει. Άσο είναι το. Και ξέρεις πολύ καλά ότι το έχω δώσει Άσο, ναι. 15 μέρες πριν. Μπράβο. Άρα τι σημαίνει, ότι θα το δώσουν? Δεν είπα κάτι τέτοιο. Θα το δώσουν. Όχι, όχι, ειλικρινά. Ούτε είπα κάτι τέτοιο, ούτε το πιστεύω. Εγώ πιστεύω απλά ότι το πάθος που θα βγάλουν οι παίκτες στη City και ο τρόπος που θα παίξουν θα είναι μεγαλύτερο από αυτόν της Μπαρτσελόνα, αφού και να χάσουν δεν χάνονται. Και δεν το λέω σαν δικαιολογία, το λέω σαν γεγονός. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που θα δούνε, γιατί οι παίκτες στην Αγγλία το λέει η ψυχή τους, ότι πάνε και κάνουν δυνατά τάκλιν, θα προστατεύσουν τα πόδια τους. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν είναι θέμα να το δώσουν, σου λέει αυτοί βαράνε. Και γενικά πέφτει κλωσιά στην Αγγλία. Το έχεις δει, δεν καταλαβαίνουν πολύ. Οπότε, πολύ πιθανό να πάει στην κλωτσιά. Επειδή είπες ότι πέφτει. Αποδυθοποιείται η Premier League με τις τεσσάρες της Μπαρτσελόνα. Εντάξει. Ο Άρης 1,47 δίνει το διπλό. 1,47. Ναι. Ναι. Θα κερδίσει 1-0. Και το Άντερ δίνει 1,55. Ναι. Θα κερδίσει 1-0 ο Άρης. Θα κερδίσει 1-0. Ναι, 1-0.
Γιατί άμα κερδίσει 2-0 σε πειράζει. Θα κερδίσει 1-0 ο Άρης. Θα κερδίσει σήμερα ο Άρης. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Παραμένει 2-60 ο Άρης του Μάντσεστερ. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είναι κακός. Καλός είναι. Πιστεύω τέτοια παιχνίδια τα βλέπει κάποιος ο οποίος θέλει να δει κάποιο ποδόσφαιρο. Τι θα δεις δηλαδή. Μπενφίκα Δυναμό Κιέβου. Λουντογκόρετς Άρσεναλ. Βασιλεία Παρίσι Ζερμέν. Ξέρεις τη μάπα παιχνίδι. Γκλάντμπαχ Σέλτικ. Αϊτχόβεν Μπάγερν. Αθλέτικο Ροστόφ. Τι να δεις, πες μου. Αθλέτικο Ροστόφ. Το Αθλέτικο Ροστόφ θα είναι καλό. Ναι. Σε άλλο κόσμο είσαι. Η Ροστόφ προτάρει, δεν μπορεί. Ναι. Υπάρχει πιο ωραίο παιχνίδι νωρίς. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μια ματσάρα. 8 παρατέταρτο θα το δω. Μπεσίκτας Νάπολη. Ναι. Και είναι ωραίο γιατί υπάρχει κάτι σημαντικό. Η Μπεσίκτας κέρδισε την Νάπολη μέσα εκεί. 3-2. Και ξέρεις συνήθως η ομάδα η οποία. 1-2. 1-2 ή 2-3. Ίσως να έχεις δίκιο. Η ομάδα η οποία κερδίζει εκτός έδρας παίρνει και τον ένα. Και έχει και καλό υλικό η Μπεσίκτας. Έχει και καλό υλικό. Δεν μ' αρέσει η εκπομπή σήμερα. Ναι, όταν δεν μιλάμε για ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν μπορεί να συμμετέχει. Όχι. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Παίρνει προπονητή τσατσάκι του Ολυμπιακού. Δεν μιλά. Γίνεται ανατροπή στην 11η του ΠΑΟΚ. Μπαίνουν αυτοί που λέμε εμεί Περέιρα. Μιστακίδη. Κάτσε ρε κόκκινε με την Μπεσίκτας τώρα. Μα έχει ζαλίσει τώρα και με τι σουρωτέ τώρα. Απαράταμε. Παίζει ο Περέιρα. Και τι παίζει ο Περέιρα. Τον ξεφτιλίζει τον Νίβιτ. Κάτσε να πούμε πέντε. Σε τρία λεπτά κάνει μαγεία. Το ξεφτιλίζει τον Νίβιτς γιατί ενώ του κάνανε κλίκα να μην παίζει, να πούμε, ο Περέιρα, τον βγάλανε στους ρεπόρτερ χοντρό, τον βγάλανε ανίκανο κτλ. Αναγκάζονται γιατί ο Κουλούρης και ο Κλάους δεν μπορούν να το βάλουν να παίξει βασικός. Τους ξεφτιλίζει. Αλλά ξεφτιλίζεται και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βάζει βασικό ένα σέντερ φόρ ο οποίος τον είχε για πέταμα, τον είχε δανεικό, τον είχε από εδώ, τον είχε από εκεί. Ένα-ένα. Τον είχε βγάλει. Και μας λέτε τώρα μισό λεπτό. Μισό ρε κόκκινε, μην μιλάς τόση ώρα. Και το λέει τώρα, θα πάρει τη σουρωτή ο Ιβάν Σαββίδης και εσύ τώρα, ας πούμε, θα ρίξει ο Παοξής και ένα γκάιλε που θα πάρει τη σουρωτή. Μόνον αυτοί θέσεις που. Θέσεις εργασίας. Ναι. Μόνο αυτοί που θέλουν να πάρουν. Οτιδήποτε προχωράει στην πόλη μου και γνωρίζει άνθεση, το αποθεώνω. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Μπράβο. Αν πηγαίνει καλά ο διπλανός μου. Ναι. Μπορώ να πάω καλά κι εγώ. Ναι. Όσο κλείνουν επιχειρήσεις δίπλα μου, ναι. Τόσο το χειρότερο για μένα. Ναι. Σε τρία λεπτά θα ξεκινήσουμε το διάλειμμα για να προλάβουμε το παιχνίδι του Άρη. Ναι. Κύριε Γολύπτα. Ναι. Λοιπόν, συμφωνώ 100% για τον Περέιρα. 100%. Αλλά είχα την αίσθηση ότι ήμουν ικανοποιημένος από τα όσα είπαμε χτες. Όχι. Και υπάρχει κάτι άλλο που θέλω να πω. Θέλουν να φέρουν πίσω αυτόν τον Μπεκρή το Στόχ. Αυτό ή κάτι άλλο. Κάτσε ρε, περίμενε. Περίμενε. Μπεκρής γιατί. Αυτός αλκοολικός. Έλα ρε τώρα, υπερβολικός. Έκανε έμετο κάθε βράδυ στα μπαρ που έβγαινε. Κάθε βράδυ. Ναι, έμετο. Μήπως ρε παιδί μου έχει το αυτό του που κάνει η αρχαία Ρωμαίη που για να φάνε πολύ βάζουν το δάκρυο. Σοβαρό είναι αυτό ρε κόκκινο. Λέγε, πες μου. Εδώ ή κάντε δημοσιογραφία, εσείς οι δημοσιογράφοι ή θα πάρουμε εμείς. Επειδή έκανε μια φορά εμετό σε μαγαζί το οποίο μπορεί να προήλθε από οτιδήποτε. Το κάνεις θέμα λες κάθε βράδυ. Αυτή η υπερβολή σου γι' αυτό. Εγώ λέω ότι είναι λάθος. Έχεις δίκιο να πεις ό,τι θέλεις. Μπορώ να μιλήσω για το Στόχ. Με συγχωρείς, μια παρατήρηση. Έκανα να πεις ό,τι θέλεις. Ο Στόχ, άμα έρθει στον ΠΑΟΚ, είναι πισωγύρισμα για τον ΠΑΟΚ. Όπου πάει, πίνει, καπνίζει, κάνει ράνι, είναι σε. Κάνει κακή εξωγή παιδική ζωή. Χειρότερη δεν μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Και τολμώ να πω ότι σε εκείνη τη θέση ο Ροντρίγκες μου κάνει τη δουλειά. Είναι αμαρτία να χάσει τη θέση του Ροντρίγκες. Τι κάνεις. Θα πας στο Ροντρίγκες από τη δεξιά πλευρά και θα πας στο Στόχ από αριστερά. Μάλιστα. Είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος. Γιατί αυτός ο παίκτης εφόσον έπαιξε στον ΠΑΟΚ δεν του γίνανε συστάσεις. Πήγε στην Τουρκία, τα έκανε τα ίδια. Να γυρίσω να τον κάνω τι αυτό τον παίκτη. Δεν έχει χρόνο να συμμετέχει στην Τουρκία. Αφού είναι αλκοολικός. Όχι. Είχε τον Περέιρα η Φενέρ. Ναι. Πήρε τώρα τον Αβοκάτ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και δεν έπαιζε ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Πώς θα παίξει. Δηλαδή μπορεί να πει ρε παιδί. Και να πάνε τον παρημαζέψουν τώρα στον πάγο. Δεν πρέπει να φωνάξει. Υπερθεματίζω. Δεν σε νοιάζει. Σου λέει ασέρ. Έτσι σου μιλάω. Ασέρθει ο στόχο. Δηλαδή συγγνώμη. Ναι. Ξέρω τι γίνεται στη Φενέρ. Ναι. Και για τον παίκτη. Ναι. Και μιλάω στην Ηρακλή. Δεν τώρα ή βοηθάει. Το στηρίζει τώρα. Δεν στηρίζω τον παίκτη. Το στηρίζει. Λέω για να μην σε θέλουν δύο προπονητέ. Εσύ δεν κάνει κάτι καλά. Γιατί να τον περιμαζέψει αυτό τώρα. Ο Σαββίδης. Λάθος θα είναι. Αυτό λέμε γιατί χρήμα. Υπάρχει παίκτης Ροντρίγκες ο οποίος είναι καλός. Υπάρχουν παίκτες προβληματικοί. Βλέπετε Τζάλμα Κάμπους που πρέπει να ψαχτείς από εκεί τι να κάνεις. Αν και υπάρχει λύση. Αν και εγώ τον θέλω στη θέση 8 τον Μιστακίδη. Δεν τον θέλω δεξί εξτρέμ. Εντάξει.
και γιατί έχει τον γκολ και το πρώτο. Αν έχεις ένσταση μπορεί να το πεις. Και από εκεί και έπειτα συμφωνώ για την αιμονή του για τον Περέιρα. Για το στόχο είναι, δεν ξέρω τι η αξιοπαιδική ζωή κάνει. Ποιος? Το επεισόδιο που έχεις πει με τον Εμετό, το ξέρω κι εγώ τι έγινε. Τώρα που το λες, το κάνει κάθε μέρα. Δεν κάνει. Γενικά, παίκτης ο οποίος είδες ότι με το που σε έδωσε είχε κάμψει και ήταν μια του ύψους, μια του βάθους, και ότι δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής εκεί, εφόσον θες να ψηλώσει και να μεγαλώσει σαν ομάδα, γιατί κάνεις πισωγύρισμα? Γιατί για μένα λέγεται πισωγύρισμα αυτό. Δεν πήρες ένα παίκτη ο οποίος. Δηλαδή, ο Βιερίνια δεν θα είναι πισωγύρισμα. Τι θα είναι? Για μένα δεν θα είναι πισωγύρισμα. Πόσο χρονό είναι ο Βιερίνια? 30, 29. Και πιο μικρό. Θα παίξει και του χρόνου θα είναι 31. Με συγχωρείς. Θα παίξει άλλο ένα χρόνο. Αντί για τον Τζάλμα Κάμπος δεξιά, ναι, δεν σου έκανε? Ναι, τι να κάνει. Μαζί με το Μάτος δεν σου έκανε δεξιά ο Βιερίνια? Τώρα με, ναι, κάνει, ναι. Μετά τρία χρόνια δεν με κάνει όμως. Για σήμερα μιλάω. Για σήμερα με κάνει. Για σήμερα με κάνει. Τέτοιες μεταγραφές να κάνεις. Ναι. Τέτοιες μεταγραφές να κάνεις. Γιατί, Βιερίνια... Γιατί υπάρχει μεταγραφή που λέγεται πισωγύρισμα. Αυτή δεν είναι πισωγύρισμα. Ποια δεν είναι πισωγύρισμα? Του Βιερίνια. Τώρα. Ναι. Στα 33 τι είναι? Είναι πισωγύρισμα. Είναι πισωγύρισμα. Ναι. Εκεί, ναι, συμφωνώ. Και το παοξιλίκι που θέλει να πουλήσει ο Βιερίνια. Άμα θέλει να... Δεν είναι τέτοιο παιδί. Πώς δεν είναι τέτοιο παιδί? Δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι τέτοιο παιδί. Και το γνώρισε κιόλας. Ναι, θα σου πω τι κάνει ο Βιερίνια. Πολύ καλό παιδί είναι και καμία σχέση. Δεν λέω ότι είναι κακό παιδί, την κακή στη φυλακή είναι. Ο Βιερίνια, όπως και ο άλλος ο τετραγωνοκέφαλος, ο Παλαιστής, ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος, κρατά την καβάντζα. Σου λέει, όταν τα πόδια μας δεν τα τραβάνε, θα πουλήσουμε το ΠΑΟ ξυδιλίκι μας. Αντί να πάρουμε 150.200, να πάρουμε 500, θα πάρουμε 500-600, θα πουλήσουμε και το ΠΑΟ ξυδιλίκι. Θα μας χειροκροτάνε αυτοί οι καρνίβαλοι εκεί, γιατί τους έχουμε εύκολους. Καρνίβαλοι, άντε, ναι, πάλι άρχισε. Ναι, τους έχουμε εύκολους αυτούς εκεί πέρα. Ναι, είναι αγαθιάριδες, είναι καλοί άνθρωποι. Τους τουμπάρεις εύκολα, να πούμε. Κατάλαβες τι είναι πισωγύρισμα. Όσο για το στόχαμα, αγαπάτε τον ΠΑΟ και λέτε, αγαπά τον ΠΑΟ! Και πουλάτε πόσα τετραγωνικά μακεδονομάχη είστε παραπάνω, να βγείτε τώρα και να πείτε, αν πρέπει να δει ο αυτό. Με πουλάτε τώρα μακεδονομακυλίκι. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε, ναι, να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, ναι, στους οποίους βρίσκεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, από ένα καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ. Σου δίνουν και έγραπτη εγγύηση τηλεφωνώντας τώρα στο 18133. Διαφημίσεις και σε λίγο αναγέννηση καρδίτσα σας. Δευτερόλεπτα. Εγώ δεν σου είπα ποτέ ότι είμαι δημοσιογράφος. Εγώ σου είπα είμαι showman. Εντάξει. Το αμφισβήτησα ποτέ. Ναι, μη με βάζει την ίδια μοίρα με εσάς. Είμαι κάτι δεν άλλο. Μπράβο, μη με βάζει. Εσύ αμφισβητήσει του, ναι, άλλου. Εντάξει. Τι εγώ? Εσύ αμφισβητήσει. Εγώ δεν σε αμφισβήτησα ποτέ. Έχω βρει εγώ ποτέ συνάδελφο ή κάποιον που κάνει εκπομπές εδώ από εδώ να τον βρίσω? Ναι, εμένα λες. Εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος. Άλλο εμείς οι δύο, ρε. Άλλο να. Εμείς οι δύο μπορούμε να μαλώσουμε και να σκοτωθούμε. Για εμάς τους δύο δεν υπάρχει θέμα. Α, δεν μετράει. Σε πλακώνω ό,τι ώρα θέλω. Με το Μουσάτο ή χωρίς? Και... Με το Μουσάτο ή Λοιπόν, εδώ είμαστε 95,5 των FM. Σε δευτερόλεπτα συνδεόμαστε με την καρδίτσα εκεί όπου. Ή έπρεπε ήδη να έχει συνδεθεί με την καρδίτσα εκεί όπου. Είπα θα στο διάλειμμα τα κάνω. Θα περιμένουμε τώρα και άμα τώρα κάνει τούτου το τηλέφωνο, δεν θα κάνω εγώ την καρδίτσα. Φωνάζω τον Έβερτα. Καρδίτσα, καρδίτσα. Τηλεοπτικά πέσω ότι δεν μπορούν να το δουν το μάτσο. Πού το δείχνει τον Άρη, ρε παιδιά? Λένε. Το δείχνει πουθενά τον Άρη, ρε παιδιά? Λέγε, το δείχνει πουθενά? Δεν το δείχνει. Όχι. Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Κάποιο ήταν το δείχνει. Μπορείτε μόνο από το Μετρόπολης 95,5 των FM. Ναι. Εκείνο ο Γιώργος Στράδαλης. Γιώργο καλησπέρα. 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 Γιώργος Στράδαλης.